και την άλλη ζαρτινιέρα. Πού είσαι, Κατά, είσαι καλά? Καλά. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Η ζαρτινιέρα αυτή και η ζαρτινιέρα αυτή, έτσι, έχουν βγάλει 2, 4, 5, 6. 6 σίδερα, έτσι. Να δούμε τη συνέχεια του έργου. Κεντρικές θύρες, Αργυρούπολη, Σπάρτη, Πισιδίας. Εδώ τα παλιά επίσημα, νυν, τομέας 7, θύρα 5-9. Πάμε λίγο παραπάνω, εδώ είμαστε ακόμα σε πιο πρώιμο στάδιο από πλευράς περάτωσης των εργασιών των υπολείπων ζαρτινιερών. Πολλές άρισες, όπως βλέπετε, και ξανοίγει το μάτι και στην Ευθεία, αλλά και Λοξός όταν κατεβαίνουμε προς το Γάμα. Άρα μετρήσαμε 1-2 που είναι έτοιμες, 2 θέλουν μπετό, σύνολο 4, αυτή είναι η 5η σε πιο πρώιμο στάδιο. Αϊβάλι και Ρασούντα 8-10. Τα πανέλα εδώ που θα μπουν για να χτίσουν, θα έλεγα, αυτές εδώ τις ζαρτινιέρες. Αυτή είναι η 6η. Εδώ πάμε με ένα διαφορετικό στυλ, στην 7η. Είναι πιο βαθιά δηλαδή αυτή και πιο ψηλή, η 7η. Πάμε στην 8η, που είναι ακόμα πιο ψηλή. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, που είναι με τις άριζες. Και τέσσερις, δύο έτοιμες και δύο ανέτοιμες. Σύνολο 9. Α, πάμε και από πίσω. Α, είναι και το από πίσω, ρε παιδιά. Έτσι, μπράβο. Είπατε, εγώ έχασα τον αριθμό. Εδώ η 12 η αμάσια. Ναι. Παιδιά, εδώ λέει 12, αλλά η 12 δεν είναι εδώ ακριβώς που είναι ο πυλώνας. Η 12 είναι εδώ που δείχνει το δάχτυλό μου, έτσι. Εκεί. Εκεί. Κοντά δηλαδή στο πι. Εκεί είναι η 12. Μην σας παραμυθιάζει επειδή λέει το 12. Δεν είναι γωνία, είναι προς το κέντρο. Γιατί έχει 800 ευρώ αυτή η θύρα, η 12. Σίδερο και πλυσμός κάτω. Μπουναλάκια από χώμα εδώ. Αεράκι να φυσάει. Αυτά που είχαν ζωγραφίσει κάτω με την πορτοκαλί μπογιά, έγινε αυτό το σύστημα, παιδιά. Αυτό το πι, θα έλεγα. Πρέπει, είναι ανοιχτή η πόρτα. Μη σκοτωθώ από εδώ. Πάω από εδώ από την πόρτα καλύτερα, γιατί είναι επικίνδυνο να κατηφορήσω από εκεί το βουναλάκι μου πίσω. Αυτό εδώ, παιδιά, λέγεται υδροστόμιο. Είναι για την παροχή των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό. Πάμε να το δούμε από κοντά πως έγινε αυτή η δημιουργία και από εδώ μεριά. Πλατεΐτσα θα κάνουν εδώ. Α, ρίξανε και βετάκι, ρε. Η έδρομος τρέχει. Γεια σου, έδρομος. Βλέπω δουλειά, σπαθή. Τέλεια, τέλεια δουλειά, μπράβο. Εδώ δεν είναι, εσύ δεν είσαι εδώ, έτσι. Εδώ είναι η Ελέκτορ, έτσι. Έτσι. Αλικαρνασσός εδώ και εδώ η Ελάκτορ που είδες, χόρεψα λίγο, παρά λίγο να πέσω. Η Ελάκτορ που μας έφτιαξε αυτό το σύστημα. Και όσοι είδατε το βίντεο, παιδιά, ή το δεύτερο ή το τρίτο χθες, θα το ντρονάτο, θα ξεραθήκατε στα γέλια. Πραγματικά ήταν η πιο επική στιγμή της κινηματογραφήσεως. Αυτό το δίλεπτο με τα παλικάρια να τους φεύγουν τα κυβολιθάκια. Όποιος δεν το είδε, μπαίνει στο ντρονάτο βίντεο. Τα χθεσινά, να πεθάνει στα γέλια. Δεν υπάρχει. Τι σε Φερλή, τι Μπένι Χιλ, αυτή η φάση εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο που έγινε εχθές, ήταν μοναδική. Δεν ήμουν παρόντας, γιατί τράβαγε βελία στα πλάνα, αλλά όταν το είδα στο βίντεο, είχα ξεραθεί στα γέλια. Πραγματικά επικό. Όποιος δεν το είδε, παιδιά, και θέλει να διασκεδάσει και να γελάσει,
και να ξεχάσει πίκρες και καημούς, να δει αυτό το αισθαντανέ το 2 λεπτών. Θα πεθάνατε στα γέλια, εγγυημένα. Πολύς οπλισμός και εδώ κάτι που θυμίζει αυτό το πετό. Κάτι από Νέα Φιλαδέλφια και Νίκος Γκούμας, κάποια τυχεία θα ήταν εδώ, αλλά και αυτά θα φύγουνε. Όσο νούπο, μη ρωτάτε πότε παιδιά, είπε η εταιρεία και ο μηχανικός του έργου εδώ του Σελάκτορ, 30 του μήνα που είναι τα γένειά του γηπέδου σας, θα είστε έτοιμοι. Όλη η πλευρά αυτή που βλέπουμε εδώ δηλαδή, και είναι, λες και έγινε ένας, ξέρω εγώ, χτύπα ξύλο πόλεμος, και μετά ανακαινάτε, έτσι και γίνεται καταπληκτικό. Φανταστείτε ένα Βερολίνο Φερρυπίν το 45 και φανταστείτε το Βερολίνο το τωρινό. Έτσι. Θα γίνει εδώ παράδεισος. Παράδεισος, παιδιά, ό,τι σας λέω, παράδεισος. Θα πέσει πολύ πετό εδώ. Αυτό όμως δεν καταλαβαίνω τι πάει να γίνει εδώ πέρα το κόλπο. Δεν το καταλαβαίνω και είναι μακριά τα παλικάρια και είναι και αργά τώρα. Έτσι για να ξαναπάω να τους ρωτήσω. Θα είναι κουρασμένοι. Δεν έχουν την τρέλα τη δικιά μου. Ή αν φορώ κάτι φορά. Εδώ με τις σωληνώσεις να έχουν αντικατασταθεί και να έχουν μπει καινούργιες, θυμάστε που ήταν σπασμένες, διορθώθηκε το πρόβλημα και είμαστε σε αυτό το σημείο τώρα να δείχνουμε τις σωληνώσεις τις καινούργιες. Για να δούμε από το σύστημα ο πάτης. Εδώ είμαστε με τον αγωνιστικό χώρο, τον καταπράσινο, και βλέπετε την αντίθεση του κίτρινου και του μαύρου με το πράσινο χλωτάπιτα. Φανταστική ο πλάνο και φανταστική η αίσθηση. Παιδιά, όταν θα έρχομαστε εδώ πέρα να γεμίσουμε την Αγία Σοφιά σε λίγες μέρες, θα φωνάζουμε αεκάρα αεκάρα όπως το κάναμε εχθές σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με τον νίκη. Ωραία τα γκολ, τα έγραψα και τα δύο στο κανάλι, δείτε τα και ακούστε και την περιγραφή κατά τη διάρκεια των γκολ. Ήμουν τυχερός και έγραψα και τα δύο τα γκολ, όπως εξελίχθηκε όλη η φάση μέχρι και το πέρας των πανηγυρισμών. Καλά, αυτός ο Πινέδα είναι τραλός πολύ, γνώρισα και την οικογένειά του χθες. Μετά τον γκολ χόρευε μοναχός του. Πώς έβαλε το κόλλιο, χόρευε. Λοιπόν, εδώ εστιασμένο αυτό το τραγωνάκι. Το φτιάξαμε, το φτιάξανε. Εμείς το βλέπουμε και το χαιρόμαστε. Και πάμε να συνεχίσουμε λίγο περιγραφή από τα κάτω. Καθώς βλέπετε εδώ κάποια καφάσια κλείσανε τα 10 συστήματα των φρεατίων. Για το λόγο ότι βάλανε μπετοτσίμεντο και μη περάσει κανείς σαν και εμένα κοψοβολτάκιας και τα πατήσει και χαλάσει το μπετάκι και το τσιμέντο. Εδώ. Παλέτες λέγονται αυτά, εγώ τα ονομάζω και καφάσια. Τελάρα, πείτε το όπως θέλετε. Δεν πειράζει, το έργο θα γίνει και ας λέμε εμείς καμιά λαλακία. Ξανήχθηκε παιδιά πάρα πολύ ο χώρος. Ξανήχθηκε και ξάνοιξε. Πραγματικά, εντυπωσιακά. Βλέπουμε και από εδώ σύστημα. Αλλά το βλέπουμε παιδιά ότι στήθηκε το σύστημα αυτό. Αλλά είναι φρύδι με τον κυβόληθο. Το καταλαβαίνετε, άρα εδώ δεν θα πέσει κυβόληθος. Εδώ κάτι άλλο πάει να παιχτεί. Εδώ έχουμε τα ελικοπτεράκια να τρίβουν αυτό το πετό. Δεν ξέρω το λόγο, θα το μάθουμε σε λίγο. Βλέπουμε τα παλικάρια εκεί, έξω από τη θύρα 21-23, Καπαδοκία Φιλαδέλφια. Φιλαδέλφια Καπαδοκία. Θέλω να ευχαριστήσω παιδιά κατά πρώτον το φίλο που με βοήθησε σε αυτό που θα σας πω τώρα και είναι διασταυρωμένο. Καθώς έδειξα εγώ λίγο τα δύο τουρνικέ που είναι παρκαρισμένα σε αυτή την μπούκα, λογικά στην 21 και εκεί στην 23, πάλι δύο τουρνικέ, δεν θα κάτσουν εκεί λογικά, έτσι, αλλά θα κάτσουν πού? Εδώ.
Γιατί, παιδιά, όπως πολύ καλά βλέπετε, πίσω από τους, δεν βλέπετε, πίσω από τους τσίγκους, σας το λέω εγώ, υπάρχει κλιμακοστάσιο. Άρα υπάρχει είσοδο θεατών. Άρα, εδώ που τώρα τα παλικάρια στείνουν το πετό και το ελικοπτερώνουν, θα γίνει η φάση να κάτσουν ένα διπλό τουρνικέ εδώ, ένα διπλό τουρνικέ εκεί. Θα το ξανακάνει. Βάλε λίγο να το δει η καμερά, ρε, βάλε λίγο. Δεν γίνεται τώρα. Γαμώτο. Γαμώτο. Παιδιά, ξαναπάω στο σημείο πάνω να δείξουμε ότι και εδώ θα μπει ένα διπλό τουρνικέ. '19, '20, '21. Πες εδώ. Διπλό τουρνικέ, γιατί και πίσω από εδώ, παιδιά, ξέρουμε ότι υπάρχει κλίμακο στάσιο. Άρα και από εδώ θα γίνεται η είσοδος των φιλάθλων για το πάνω διάζωμα της 21, 22, 24 κτλ. 26. Ναι. Να δούμε αν θα βαφτεί αυτό εδώ πέρα το κόλπο μετά. Γιατί αποκλείεται να μείνει σαν στο χρώμα του πετού. Να δούμε. Να δούμε τις εξελίξεις. Με τη σηματάρα μας, εμπορική ονοματοδοσία, εδώ στα βόρεια. Στα βόρεια τμήματα της Εγκαστοθιάς, που πραγματικά χαίρεσαι να τα βλέπεις πλέον, ξάνεξε το γήπεδο, ειδικά όταν συμμορφωθεί και πάνω εδώ ο χώρος με το λατομείο, γίνει σωστή η κίνηση, κοπούν γραφείων, πέσει το πετό, μπουν τα λουλούδια, θα είναι άλλη φάση, πραγματικά. Να το ελικοπτεράκι από την άλλη μεριά, γιατί και από εκεί, παιδιά, θα μπει τουρνικέ. Άρα τα είχανε αποθηκεύσει τα τουρνικέ. Πάμε να δούμε την κίνηση του ελικοπτερώματος. Αδόκιμος ο όρος, αυτόν βρήκα πρόχειρο. Άρα και σε αυτό εδώ το τετράγωνο. Έλα ρε μάστορα με το ελικόπτερο! Να κάνω και εγώ λίγο! Και εδώ, παιδιά, θα μπει το τουρνικέ, γιατί εδώ, όπως βλέπετε, καθαρά πλέον, εδώ υπάρχουν οι σκάλες, τα κλιμακοστάσια, άρα χρήζει η παρουσία και εδώ τουρνικέ. Εδώ αυτή η ιστορία είναι περίπου 4 μέτρα, 4-5 μέτρα, μια παροχή, δύο παροχές βλέπω κάτω και μια αντλία ηλεκτρική για ύδατα. Αυτά είναι εδώ, καθώς το ελικοπτεράκι δυναμικά συνεχίζει το παιχνίδι, την κίνησή του και ελικοπτερώνει την επιφάνεια. Παλιά καλά χρόνια, πριν τριετία, τετραετία λογικά, που κινηματογραφούσα την ελικοπτέρωση όλου του κηπέδου, εκεί που απαιτούνταν να γίνει η ελικοπτέρωση. Έτσι. Λοιπόν, Νικομήδη 25, άρα και εδώ θα ονομαστούν οι άλλες, οι 26 θα είναι αυτοί. Σκάλες για πάνω. Οι 24 θα είναι αυτοί, γιατί είπαμε συν από εδώ, δηλαδή 24, 25, 26, έτσι. Άρα καταλαβαίνουμε κάπως πως πρέπει να γίνεται και η αρρύθμιση των θυρών και οι ονοματοδοσίες. Μην γκρινιάζετε, παιδιά, όλα γίνονται. Θέλουμε ακόμα 25 μέρες, όλα γίνονται. Λεφτά υπάρχουν, ηθικό υπάρχει, ομάδα υπάρχει. Να έρθει και ο Γάλλος, εκεί ο κόφτης, το μπακ, να έρθει και εκείνος εκεί πέρα ο άλλος, ο center four, να είμαστε μπερικέτια. Κάθος εδώ ο Μητάη. Ρε Μητάη, δεν θα ρίξει με το πετό. Πότε ρε Μητάη? Αύριο. Αύριο, έτσι.